πολύ ωραίο challenge. Πέρα. Challenge! Θα ενδιαφέρεται να μάθετε λίγο καλύτερα για μας. Εμάς. Ναι. Λοιπόν, έχουμε, θα σας πω τώρα, κάτι χαρτάκια που... Ναι, εδώ μέσα στο μπολάκι και εδώ πέρα. Ας πούμε θα παίρνουμε αυτό το χαρτάκι και θα γράφει έχεις ποτέ σκαλίσει τη μύτη σου μπροστά στο δάσκαλό σου και θα πρέπει να πεις την αλήθεια. Αλλά και οι δύο μας πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και θα ξεκινήσουμε από το πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος? Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Τα κορίτσια πάντα ψαλίδι κάνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σε παρακαλώ. Πήρα ένα. Ναι, πήρες ένα. Για να δούμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο? Εντάξει, το καρπούζι λογικά. Και σε μένα είναι το καρπούζι. Λοιπόν, okay, αυτό εγώ το βάζουμε εγώ, με το χρειαζόμαστε. Ναι. Και εμένα μου αρέσει το καρπούζι, όπως ξέρετε. Και τώρα εγώ. Έχετε δοκιμάσει ποτέ τη μίξα σας? Πες εσύ πρώτος. Ναι. Όχι. Ποτέ. Με τίποτα. Εγώ μια φορά είχα δοκιμάσει τη μίξα από όταν ήμουν μικρός και λέω μιαμ. Αηδία. Τώρα κάτι νιώθω χάλια. Ναι ρε. Τώρα μου φαίνεται χάλια. Okay. Λοιπόν. Τώρα εγώ. Ναι. Σε παρακαλώ. Κάτι καλό έχει να δω. Οδυσσέα, μα αφού μου γι' αυτό είναι θεωμένο. Έχεις καλύσει τη μύτη σου γνωστό σε άνθρωπο. Έχω μάσκαλο. Όχι, δεν έχω σκαλίσει. Μιλάς ψέματα, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Εγώ δεν την είχα ποτέ. Οδυσσέα, πρέπει να λέμε εδώ την αλήθεια. Μα εγώ δεν την είχα σκαλίσει. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Εδώ πέρα μόνο πρέπει η αλήθεια να λες. Αλήθεια λέω. Έχεις ντραπεί για κάτι που έκανες? Να ξέρω. Εγώ ναι. Δεν σου πω την ιστορία. Λοιπόν, πήγαινα έτσι με το κινητό μου και μετά πάω έτσι και πέφτω σε έναν τοίχο και λέω, ωχ, συγγνώμη. Και τότε με κοιτάγανε τόσο πολλοί άνθρωποι και μου λένε, τι είναι που είναι αυτή. Ελπίζω να καταλάβατε τι λέω. Θυμήθηκα κι εγώ ένα. Ήταν τόσο πολλά άτομα, μάλλον στην Θεσσαλονίκη, ναι, μάλλον εκεί. Και έχει μια κόλλα και εγώ που έτσι περπατάω, κάνω το μάγκα, μπαμ, χτυπάω. Έτσι με κοιτάνε. Ναι ρε, όταν παθαίνεις κάτι και ντροπιάζεσαι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, είσαι. Απλά με τη μία. Με τη μία, ναι. Περίμενε, θέλω να δω εγώ. Θα σου πω. Έλα, πες το μπροστά στα παιδιά. Καλά, σου έχουν πει ποτέ ότι σε αγαπάει αγόρι ή κορίτσι? Φυσικά. Εμένα μου έχουν χαρίσει και λουλούδι. Εμένα δεν μου έχουν, έλα, αλήθεια. Δεν μου, αυτό γιατί δεν έβγαινε ένα ψέμα. Εμένα, στα αλήθεια, ήταν ένα αγόρι απλά να κάνει. Και πήρε ένα λουλούδι και μου το χάρισε. Λοιπόν, τώρα, σειρά μου. Όχι, κατά. Λοιπόν, έχεις πάρει ποτέ γαμά? Ναι, πάρα πολλά γάμα. Ναι, ρε. Ναι, λες και μου το βάζει επίτηδες. Εγώ διαβάζω πάντα, για κάποιο λόγο. Κι εγώ και μετά με τα θυμάμαι και παίρνω γάμα. Σταύρο, εσύ, ευχαριστώ για σένα, μου γράφες κάτι. Και να ξέρεις, Σταύρο, εγώ πάντα παίρνω γάμα. Και Κώστα, και Χάρη, και... Εγώ όχι πάντα. Εγώ, εντάξει, είχα δύο αλφα, έχω και πολλά γάμα. Okay. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Α, και πείτε, αν σας βάζουν οι δάσκαλοι επίτηδες κακό βαθμό, γράψτε μας στα σχόλια. Εγώ δεν ξέρω. Σένα? Νομίζω, ναι, δεν ξέρω. Έχει γίνει ότι δεν έχει, έχετε... Περίμενε. Πώς τα γράφω? Έχει γίνει ότι δεν έχετε κάνει τα μαθήματά σας. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα να σας εξηγήσω. Εγώ όταν κάτι δυσκολεύομαι, δεν το κάνω. Και πάω την άλλη μέρα και λέω στην κυρία, δεν το κατάλαβα. Αλλά εντάξει,
Τώρα εμάς μας λέει, η κυρία μας είναι πάρα πολύ αυστηρή. Μας λέει, όχι αυστηρή, είναι καλή. Και μας λέει, αν ξεχάσετε κάτι, λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Εγώ, Ναι, εσύ. Όχι, γιατί το χοντρού. Εγώ δεν το χοντρού. Έχετε αντιμιλήσει ποτέ στον δάσκαλό σας? Εσύ πες το πρώτο. Λοιπόν, εγώ... Ποτέ. Ένας συμμαθητής μου μόνο αντιμίλαει. Τι του έλεγε? Έλα, πες το. Να ξέρουμε. Της έλεγε διάφορα, δεν τους πάνε. Πες ένα, πλείς ένα. Της έλεγε, μα αφού εσύ είστε τα λοιπά, εσείς μου βάλετε γάμα και το κάνετε επίτηδες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Όχι, παίρνω εγώ. Α, ναι. Σταύρο, Κώστα, Χάρη, γράψτε στα σχόλια αν είχα αντιμιλήσει το δάσκαλο. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι κάτι, εντάξει. Σταύρο ή Κώστα, μπράβο. Θα το γράψω. Καλά, σίγουρα θα το θυμάμαι. Λοιπόν, εγώ. Έχετε βγει ποτέ έχετε πει ποτέ ψέματα στους γονείς σας? Εκατομμύριες. Εκατομμύριες. Κι εγώ έχω πει. Πάρα πολλές φορές, παιδιά. Αν λέτε ψέματα στους γονείς σας, θα σας πείτε μας στα σχόλια. Αλλά... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άντε, σήκω. Εντάξει, λοιπόν, έχετε αμολύσει ποτέ στην τάξη? Στην τάξη. Εσύ πρώτη. Εγώ νομίζω... Έχεις κλάση. Όχι στην τάξη, το φροντιστήριο αντιλητώνει. Και τα άκουσα. Όχι. Τώρα να θυμηθώ. Θυμάμαι, έκανα προπόνηση με όλους πάρα πολλά άτομα και έτσι. Και όλοι με κοιτάνε και γελάνε και εγώ. Εμένα ακούστηκε, αλλά κανένας δεν μου έδωσε σημασία. Τέλος πάντων, ο Βυσσός. Εγώ. Παιδιά, κοιτάξτε, τώρα θα μου πετύχει τέλεια απάντηση. Όχι, ναι. Όχι όπως πάντα κάτι μου πετυχαίνει. Σας αρέσει αγόρι κορίτσι, όχι. Εγώ είχα πει ψέματα, αλήθεια. Παιδιά, εγώ δεν είμαι σίγουρη ούτε καν να μ' αρέσει κάποιος. Μόνοι μου δεν ξέρω να μ' αρέσει κάποιος. Βασικά, τώρα όλα τα αγόρια σχεδόν δεν είναι όμορφα σε αυτό το πλανήτη για μένα. Για εσάς, κορίτσια, γράψτε αν σας αρέσει κανένα αγόρι σε μένα. Αν μην κοιτάτε φυσικά κορίτσια, γιατί έχω δει μόνο στο σχόλιο. Παιδιά, εγώ στα σχόλια τον Σταύρο, τον Κώστα και τον Βλαδίμηρο, αν δεν μην το ξεχάσουμε, τους είχα βάλει like. Και επειδή ξέρω ότι μερικοί συμμαθητές μου με κοιτάνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κοιτάτε. Και εμένα, ευχαριστώ Ερμή, Χάρη, εσύ. Εγώ. Ναι. Εντάξει, εγώ. Ευχαριστώ Ερμή, εγώ. Γκέιμερ, εσύ ρε ο Βλαδίμηρος. Τραγουδάτε στο μπάνιο. Ναι, με τη μία. Φυσικά. Μπες φάση. Και μετά είναι μαμά. Δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπάτσοι, ψάχνουν ξανά. Τέλος πάντων, πάνε. Φώτης το ξέρει πολύ καλά, δε. Ότι εσύ το ξέρεις καλύτερα από εσύ. Εμένα οι συμμαθητές μου το αγαπάνε πάρα πολύ. Εμένα πιο πολύ μου άρεσε ένα σύλλιο που... Και υπογράφεται κόκκινα χαλιάσκα και είμαι πιο φρέσκ. Ναι, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ποτέ κομμάνα από το σχολείο? Κομμάνα, τι? Κομπάνα! Όχι, μάλλον. Εγώ μόνο όταν ήμουν άρρωστη. Εγώ δεν έλεγα. Βασικά μερικές φορές. Όχι, ποτέ κομπάνα. Γιατί είμαι δημοτικό ακόμα. Πάω τετάρτη τάξη του χρόνου, πάω αμέσως πέμπτη. Οι συμμαθητές μου ξέρουν να τις κάνουν. Εντάξει. Έχετε πει ποτέ ψέματα στη δασκάλα σας? Ναι, στο διευθυντή είχα πει. Ναι, και εγώ νομίζω. Στην τρίτη τάξη εγώ είχα πει. Εγώ
Έχω πει νομίζω, γιατί... Ναι, έχω πει, ναι. Και έχουμε δύο τέτοια. Ναι, το ένα για σένα. Το κατάλαβα. Τι. Σας είχε πάει... Ρε, ένα πάει ποτέ στον διευθυντή για κακή συμπεριφορά. Όχι. Οδυσσέα, πες την αλήθεια. Ήταν να φύγει. Ναι, μου το έχει πει κιόλας ότι έχει πάει. Τέσσερις φορές. Εμένα μια φορά στην πρώτη τάξη που έκλαγα, επειδή δεν ήξερα. Δεν την κατάλαβε με αυτή τη δασκάλα. Ούτε. Αλλά εμένα δεν με πήρε. Ήταν η κακιά. Μου έλεγε θα σου πάω στη διευθυντή, θα σου πάω στη διευθυντή, αλλά δεν μου πήρε ποτέ. Και καλά που μου πήρε. Λοιπόν, τώρα έχει μείνει το τελευταίο που θα το τραβήξω εγώ και θα δούμε τι είναι. Κάνετε ότι είσαστε άρρωστοι για να μην πάτε σχολεία. Φυσικά. Είχα κάνει, αλλά ο μπαμπάς με μάλωσε. Κοίτα, είχα κάνει... Τόσα έτσι με μπορούσα. Εγώ είχα πει ότι μου πονάει η κοιλιά μου, έχω πει ότι μου πονάει το κεφάλι μια φορά. Και τι? Και σε... Ναι. Και με πήγες. Ναι, τη μία φορά. Είναι τέλος αυτού του βίντεο. Σας άρεσε αυτό το βίντεο. Τότε γράψτε μας στα σχόλια τις δικές σας ερωτήσεις. Και τότε εμείς θα ξαναβγάλουμε τέτοιο βίντεο, αλλά με τις δικές σας ερωτήσεις. Για, αλλά μην γράψετε κάτι τρελά τέτοια. Ναι. Κανονικές ερωτήσεις. Κυρία! Σταύρο, εσένα. Σε καλώς. Κορίτσι. Και Κώστα. Και... Βλαβή Μυρός. Τα μένα όλοι σου πρόσθεν και κοιτάνε τις μαθητές μου. Α, Άγγελε! Σε θυμήθηκα. Άγγελε. Άγγελε είναι τέτοιος. Από το σχολείο σου. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Γεια!